Μικρά μυστικά που ωστόσο μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα εργαλεία για όποιον δίνει τη δική του μάχη στο μέτωπο της αναζήτησης εργασίας, αποκαλύφθηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το skywalker.gr. Οι συνεργάτες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, που δραστηριοποιείται χρόνια στον τομέα της απασχόλησης, ένωσαν τις δυνάμεις τους και χρησιμοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία τους, πάρηχαν μέσα σε λίγες ώρες έναν οδηγό επιβίωσης σε συνθήκες κρίσης. Αν θέλουμε να πούμε μερικά tips, είναι να μπαίνει καθημερινά σε διάφορα site, όχι μόνο λέει στο Skywalker, να αναζητεί εργασία, να χρησιμοποιεί εφημερίδες, να μιλάει με ανθρώπους, με φίλους, με συγγενείς, ότι ψάχνει εργασία γιατί κάποιος μπορεί να τον βοηθήσει, να χρησιμοποιεί τα social media. Τα social media έχουν μπει δυναμικά στη ζωή όλων μας τα τελευταία χρόνια και πλέον παίζουν καθοριστικό ρόλο και στην αναζήτηση εργασίας, ενώ πολλοί είναι οι εργοδότες που τσεκάρουν το προφίλ του υποψήφιου στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσέχουμε πάρα πολύ τι ανεβάζουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι βάζουμε στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και μάλιστα, επειδή τα social media, πίσω από τα social media είναι ως επιτοπλίστων αμερικάνικες εταιρείες, υπάρχει αντίληψη ότι ό,τι έχουμε βάλει στο Facebook ανήκει για παράδειγμα στο Facebook και όχι σε εμάς. Τεράστια προσοχή λοιπόν, να δίνουμε μια επαγγελματική εικόνα προς τα έξω. Και μπορεί η έβρεση της κατάλληλης δουλειάς να αποτελεί μια επίπονη διαδικασία. Ωστόσο, μεγάλη πρόκληση μπορεί να αποδειχθεί και η συνέντευξη. Τι θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει κάθε υποψήφιος προκειμένου να αποφύγει τις κακοτοπιές? Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος πριν πάει στη συνέντευξη να ψάξει πληροφορίες για την εταιρεία στην οποία έστειλε το βιογραφικό του. Είναι ένα βήμα το οποίο θα μπορούσε να το κάνει πιθανόν και πριν τον καλέσουν ακόμα. Κάποια στοιχεία, όπως για παράδειγμα το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας, που είναι πάρα πολύ βασικό, ποιες είναι οι αξίες, ποια είναι η φιλοσοφία, είναι καλό να τα ξέρει, διότι θα δώσει μία εικόνα στον υποψήφιο εργοδότη του ότι όντως ενδιαφέρεται. Δεν έστειλε απλά ένα βιογραφικό στα τυφλά, αλλά έχει προσωπικό ενδιαφέρον. Το skywalker.gr έχει βοηθήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων να εντοπίσει τις καλές ευκαιρίες για δουλειά και αυτό φαίνεται και από την εμπιστοσύνη που δείχνουν από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε τόσο οι υποψήφοι όσο και μεγάλες εταιρείες που το επιλέγουν για να δημοσιεύσουν τις αγγελίες τους. 27 Μαΐου το Σωτήριο έτος 2014, το Skywalker γίνεται 15 χρονών. Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι και όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στον αέρα, συνολικά 6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει το Skywalker για να βρουν εργασία. Εκτός όμως από το διαδικτυακό τόπο, κυκλοφορεί και η εφημερίδα Skywalker, η οποία διανέμεται δωρεάν σε κεντρικά σημεία τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια. Να πούμε ότι έκλεισε ήδη ένα χρόνο η Skywalker Free Press που κυκλοφορεί ήδη. Τη ζητάει πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή εκτός από μετρό και ηλεκτρικό που είναι σταθερά τα σημεία που γίνεται διανομή, πάει σχεδόν σε όλη την Αττική και πλέον πάει και στην περιφέρεια, σε πάρα πολλά σημεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, κοινωνικά παντοπολία, κολέγια, πανεπιστήμια. Και επειδή δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος, εμείς εδώ και ένα μήνα περίπου κυκλοφορούμε από 16 σελίδες που είχαμε την εφημερίδα σε 32 σελίδες.